Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην πρωινή ζώνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εξελίσσονται εντός του χρονοδιαγράμματος που έχετε θέσει οι εργασίες εγκατάστασης των μηχανημάτων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Καταρχήν, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να πω ότι ο ΑΣΑ έχει προβλέψει έτσι ώστε στους σταθμούς οι οποίοι θα είναι κλειστοί να αναδιαρθρωθούν οι γραμμές της ΟΣΥ των λεωφορείων για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Πάντα αυτό συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Καθυστερήσεις δεν υπάρχουν στο έργο, τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται. Το έργο είναι προγραμματισμένο να τελειώσει στις 31 Τρίτου το 2017, δηλαδή να ολοκληρωθούν να ολοκληρωθεί η κατασκευή στις γραμμές 2 και 3 και να είναι Κύριε Κυπρέο, δεν ξέρω αν μας ακούτε, αλλά το θέμα παρακαλώ. Είναι σε σχέση καλημέρα σας. Καλημέρα σας και από το στούντιο εδώ της ΕΡΤΑ, αλλά έχει να κάνει και με τα σπασίματα που γίνονται. Γιατί και χθες είχαν πόσο πάλι μπήκανε νεαροί, πάνε και σπάνε τα ακυρωτικά μηχανήματα. Εάν αυτό το πράγμα πάει πίσω το έργο, πάει πίσω. Όχι, το χρονοδιάγραμμα. Το έργο δεν το πάει καθόλου πίσω δεν το πηγαίνει. Οι οποιαδήποτε βανδαλισμοί, οι κλοπές αντικαθίστανται αμέσως. Δεν επηρεάζουν καθόλου το χρονοδιάγραμμα. Ήδη ο ΑΣΑ βρίσκεται σε επαφή με την πολιτεία για να προστατεύσει αυτό το περιουσιακό στοιχείο του κράτους, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο του κράτους. Καθόλου δεν καθυστερεί το χρονοδιάγραμμα. Παρά τις ζημιές αποκαθίστανται αμέσως και δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσει κάτι, Γιάννη, περισσότερο. Να πάμε στην χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το χάρτινο, το οποίο έχει. Ναι, μέσα γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Να τα ξεκαθαρίσουμε δύο-τρία πράγματα. Να τα ξεκαθαρίσουμε λιγάκι, λοιπόν. Κρατάω στα χέρια μου τους δύο τύπους εισιτηρίων που θα χρησιμοποιούνται μόλις αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Ο πρώτος τύπος είναι το λεγόμενο πολλαπλό σε χάρτινη μορφή, το οποίο όμως είναι και αυτό ηλεκτρονικό. Είναι μειωμένης διάρκειας περισσότερο, γιατί το υλικό του είναι τέτοιο που καταστρέφεται ευκολότερα και είναι και ονομάζεται Athena Ticket. Και είναι και η Athena Card, η οποία είναι πλαστική κάρτα, η οποία επίσης δέχεται κόμιστρα και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το ένα, το πρώτο που μας είπατε, έχει ένα μικρό τσιπ, το οποίο όμως δεν θα έχει καθόλου προσωπικά δεδομένα δικά μου. Θα μπορώ να πηγαίνω στον Κισέ να το αγοράζω αυτό το εισιτήριο και να κάνω, ξέρω εγώ, μία διαδρομή 5-10, δεν ξέρω πόσες διαδρομές. Έτσι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο θα διαθέτει ούτε προσωπικά στοιχεία. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Το γνωρίζω. Εμείς συμπορευόμαστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η πεποίθησή μας και η θέλησή μας είναι να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα των στοιχείων του επιβάτη. Δεν θέλουμε πουδενή να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά του στοιχεία και γι' αυτό και τα δύο θα είναι τύποι κομίστρου που απλώς θα χρησιμοποιεί ο επιβάτης για να μετακινηθεί στην Αθήνα. Και στην περίπτωση που θα θελήσει να αλλάξει ή αν χάσει την κάρτα του, να μπορεί να την αντικαταστήσει χωρίς όμως να κρατάμε κανένα στοιχείο. Αυτό είναι ρητά δηλωμένο και το μεταφέρω σαν τα ίδια στοιχεία λοιπόν και στο χάρτινο και στην κάρτα. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Αντικαθίσταται λοιπόν με ποιο τρόπο και λειτουργεί αυτή που έχει χαθεί. Αντικαθίσταται χρησιμοποιώντας ο επιβάτης την απόδειξη που θα του έχει εκδώσει το μηχάνημα έκδοσης της κάρτας, έχοντάς την και προστατεύοντάς την κάπου φυλαγμένη, προσκομίζοντάς τη στο οποιοδήποτε εκδοτήριο, θα του αντικατασταθεί η κάρτα του. Μόνο με την απόδειξη την οποία αγοράς, που δεν θα έχει κανένα προσωπικό του στοιχείο. Υπάρχει λοιπόν η κάρτα πολλαπλών διαδρομών, αυτή που κάνουμε τον απεριορίστο, που είναι ετήσια και βγάζω εγώ λοιπόν μια τέτοια κάρτα. Σε αυτή την κάρτα έχω μια φωτογραφία, έχω ένα όνομα τεπώνυμο. Θα υπάρξει ένα τέτοιο αντίστοιχο όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, στις κάρτες αυτές σας είπα ότι δεν θα υπάρχουν προσωπικά στοιχεία τα οποία λοιπόν, θα είναι κρατημένα. Άρα λοιπόν ούτε φωτογραφία μου, ούτε όνομα τεπώνυμο. Τα οποία θα είναι κρατημένα οπουδήποτε. Ουσιαστικά ο τύπος αυτός κομίστρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλη τη διάρκεια για την οποία έχει αγοραστεί και στην περίπτωση που χαθεί θα μπορεί να αντικατασταθεί. Τέτοια εισιτήρια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, είτε της μιας μορφής είτε της άλλης, αυτή την ώρα που μιλάμε. Κυκλοφορούν προς το παρόν αυτής της μορφής.
λεγόμενο πολλαπλό. Είναι, κυκλοφορούν, έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν στη γραμμή Χ95 τηλεφοριακή γραμμή, ναι. Σύνταγμα Αεροδρόμιου, και επίσης πολλούνται και σε κάποιους σταθμούς της γραμμής 1, συγκεκριμένα σε τρεις πιλωτικούς συν το μετρό, και σιγά σιγά το επεκτείνουμε. Εκεί μπορώ να το χρησιμοποιώ στα μηχανήματα, εάν έχουν τα ακυρωτικά. Μπορώ να έχω πάρει λοιπόν εγώ αυτό το εισιτήριο και όχι το χάρτινο που ξέρουμε μέχρι τώρα, και να χρησιμοποιώ αυτό το εισιτήριο που μας δείξατε. Ακριβώς. Σιγά σιγά το επεκτείνουμε. Είμαστε σε μια κατάσταση μετάβασης. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτείται, εφαρμόζεται σε όλες τις πόλεις του κόσμου που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το έξυπνο εισιτήριο εδώ και χρόνια. Παίρνουμε τεχνογνωσία και από άλλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, όπου συγκεκριμένα στο Λονδίνο έκανε 2 χρόνια για να εφαρμοστεί, αντικαταστήσει τον παλιό τύπο εισιτήριου. Εμείς προσπαθούμε σιγά σιγά να το απλώσουμε με μικρά βήματα, ώστε ο κόσμος να το γνωρίσει, να το μάθει, να μάθει να το χρησιμοποιεί και να επεκταθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Υπάρχει μια εκτίμηση λοιπόν πότε θα ολοκληρωθεί και θα είναι αυτή η μετάβαση. Ναι. Η μετάβαση θα ολοκληρωθεί από τη στιγμή που ο κόσμος, οι επιβάτες θα λάβουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τη λεγόμενη έξυπνη κάρτα, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά το μέσο με το οποίο κινούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας. Παρέλειψα να σας πω ότι το χάρτινο εισιτήριο, αυτό εδώ που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, είναι κυρίως για επιβάτες οι οποίοι έρχονται σαν επισκέπτες στην Αθήνα. Είτε λέγονται τουρίστες, είτε είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ναι. Ναι, ακριβώς. Φορτώνει εισιτήρια το συγκεκριμένο, μόνο εισιτήρια, ό,τι δηλαδή ορίζεται ως εισιτήριο, ενώ η Athena Card θα μπορεί να είναι γεμάτη με κόμιστρα χρονικά, όπως λέμε την μηνιαία, την ετήσια, την εξαμηνιαία και την τριμηνιαία, συν κάποια χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιεί ο επιβάτης στην περίπτωση που θέλει να μετακινηθεί και δεν ισχύει η κάρτα του στο χώρο αυτό της μετακίνησης. Παραδείγματος χάρη, θέλει να πάει αεροδρόμιο. Όπου η κάρτα του, η κάρτα των 30 ευρώ δεν θα ισχύει για το αεροδρόμιο. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα, αν έχει κάποια χρήματα στην κάρτα του, τι να σημαίνει το αυτό, το λίγο υπόλοιπο. Να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Τι θα πει λίγα χρήματα. Δηλαδή, ποσό που θα πρέπει να βάζει παραπάνω. Αν θέλει, κοιτάξτε, στην κάρτα υπάρχουν 2 δυνατότητες αποθήκευσης. Η μία είναι να αποθηκεύσει ένα χρονικό κόμιστρο, μια μηνιαία κάρτα των 30 ευρώ που ισχύει εντός της Αθήνας, και να αποθηκεύσει και χρήματα, ένα ποσό το οποίο θα ορίσει εκείνος να έχει μέσα στην κάρτα του και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που μετακινηθεί εκτός ας πούμε στο μετρό, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, εάν πάει πέρα της Δουκής της Πλακεντίας, όπου το εισιτήριο πλέον δεν είναι 1,40, αλλά αρχίζει και γίνεται προς το αεροδρόμιο, γίνεται 6 ευρώ, εκεί θα πρέπει, εάν χρησιμοποιήσει στην είσοδο του μέσου που θα μπει την κάρτα του των 30 ευρώ, βγαίνοντας θα πρέπει να το αφαιρέσει το σύστημα τα 6 ευρώ, ακριβώς, επειδή κίνησε το αεροδρόμιο. Για να το τα αφαιρέσει όμως, θα πρέπει να έχει κάποια χρήματα μέσα στην κάρτα του αυτή, για να μπορέσει να κάνει την αφαίρεση. Λοιπόν, βέβαια, να διευκρινίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Εάν δεν τα έχει αυτά ο κόσμος, ο επιβάτης, δεν σημαίνει ότι θα μείνει στο σύστημα. Θα βγει από το σύστημα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τον εξυπηρετήσουν και απλώς κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρώσουμε. Θα συνηθίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Εδώ στο στούντιο ήδη είναι ο κύριος